Η ανυπαρξία μέτρων από το αστικό κράτος απέναντι στο ενδεχόμενο ενός βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης φαίνεται από πολλές πλευρές. Πρώτον, στο κομμάτι της πρόληψης. Πώς γίνεται να αντιμετωπίσει μια τέτοια κατάσταση όταν, για παράδειγμα, στους χώρους δουλειάς τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί ούτε μία άσκηση για έκτακτη κατάσταση, ούτε μία ενημέρωση, καμιά εκπαίδευση προσωπικού και εργαζομένων. Στον χώρο των εργαζομένων του Δήμου που είμαι σε θέση να ξέρω, ιδιαίτερα στο εργοστάσιο του Δήμου της Ελευσίνας, που βρίσκεται πολύ κοντά στα δηληστήρια, στα ναυπηγεία, στις εγκαταστάσεις της πρώην Πυρκάλ, που ακόμη περιμένουμε να απορρυπανθούν από τόνους εκρηκτικών υλών που βρίσκονται εκεί. Είμαστε επίσης κοντά σε μονάδες ανακύκλωσης και μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα από τα παραπάνω. Πόσο ασφαλές μπορεί να είναι ένα σχέδιο αντιμετώπισης, ακόμα και αν υπάρξει, σε εγκαταστάσεις παλιές, κακοσυντηρημένες, όπως τα εργοτάξια των Δήμων? Πώς θα πρέπει να αντιδράσουμε άραγε σαν εργαζόμενοι μπροστά σε μια ενδεχόμενη κατάσταση βιομηχανικού ατυχήματος, όταν δεν υπάρχει καν σχέδιο εκένωσης και δρόμοι διαφυγής? Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τους κατοίκους της περιοχής. Είναι κάτι που αποδείχτηκε περίτρανα στην πρόσφατη φωτιά στο κέντρο υψηλής τάσης στον Ασπρόπυργο, που προκάλεσε και τις εικόνες αποκάλυψης στην Ελευσίνα, με τα φουγάρα των ΕΛΠΕ να φωτίζουν όλη την πόλη. Το γεγονός ότι το συμβάν έλαβε χώρα βραδινές ώρες, σε συνδυασμό με την παντελή έλλειψη ενημέρωσης από τοπικές και περιφερειακές αρχές, προκάλεσε πραγματικό πανικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές περιοχές, όπως στις εργατικές κατοικίες Μάντρα, στη Μαγούλα, στον Μπλόκο, δημιουργήθηκε συνωστισμός και μποτιλιάρισμα από τον κόσμο που έτρωγε να σωθεί, μη γνωρίζοντας τι είχε συμβεί. Ας σκεφτούμε τι χάος θα μπορούσε να δημιουργηθεί αν κάτι τέτοιο γινόταν σε ώρες που λειτουργούσαν τα σχολεία, τα εργοστάσια κλπ. Αναρωτιόμαστε επίσης πώς γίνεται να αντιμετωπιστεί μια τέτοια κατάσταση όταν ακόμα και ένα μικρό εργατικό ατύχημα να συμβεί, είναι αμφίβολο αν μπορεί να αντιμετωπιστεί από τα κέντρα υγείας της περιοχής λόγω των μεγάλων ελλείψεων σε γιατρούς και σε προσωπικό, ενώ αν δεν εφημερεύει το θριάσιο νοσοκομείο, ξεκινάει το ταξίδι στα εφημερεύοντα νοσοκομεία της Αττικής. Δεν μπορούμε επίσης να μην αναφέρουμε ότι και το κέντρο εγκαυμάτων του θριάσιου νοσοκομείου, μέσα στη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της χώρας, εν μέσω πανδημίας, είχε μετατραπεί σε μονάδα μιας νόσου, αφήνοντας απροστάτευτους τους εργαζόμενους της περιοχής από κινδύνους σαν και αυτούς που συζητάμε σήμερα. Σύντροφοι και φίλοι, τα καμπανάκια έχουν χτυπήσει κάμποσες φορές τα τελευταία χρόνια και φανερώνουν την εγκληματική γύμνια του κρατικού μηχανισμού σε ό,τι αφορά την προστασία της ζωής των εργαζομένων, την ανυπαρξία μέτρων πρόσληψης. Αποτελεί πρόκληση όταν μετά από τόσες αφορμές με ατυχήματα στον Ασπρόπυργο, με φωτιές στην Ελευσίνα δίπλα σε αποθήκες και εγκαταστάσεις φυσικού αερίου της ΔΕΣΦΑ, δεν ίδρωσε κανενός αυτή, ούτε της κυβέρνησης, ούτε της περιφέρειας, ούτε των τοπικών αρχών. Το μόνο που έκαναν ήταν να μαζευτούν μια φορά στην αντιπεριφέρεια Δυτικής Αττικής πριν 2 μήνες για τα μάτια του κόσμου και απλά να διαπιστώσουν το πρόβλημα χωρίς να αποφασίσουν πραγματικά τίποτα. Έχουν εγκληματικές ευθύνες γιατί παρόλο τη συχνότητα περιστατικών που κρούν τον κόνδωνο του κινδύνου, την έντονη αγωνία εργαζομένων και κατοίκων, συνεχίζουν να μην λαμβάνουν κανένα μέτρο γιατί στην προτεραιότητά τους δεν έχουν την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής του λαού, αλλά τα κέρδη των μονοπωλίων. Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα της Δυτικής Αττικής δεν μπορούμε άλλο να ζούμε υπό το φόβο και τον κίνδυνο. Πρέπει τώρα να παλέψουμε για μέτρα προστασίας μπροστά στο ενδεχόμενο ενός βιομηχανικού ατυχήματος. Πρέπει τώρα να παλέψουμε ενάντια στην πολιτική που αντιμετωπίζει ακόμα και την ίδια μας τη ζωή ως κόστος.